Αυτοκίνητο πομπή του Ουκρανικού στρατού έπεσε σε ενέδρα αποσχιστών στον δρόμο από τον Ντόνετς προς τη Μαριούπολη. Για 100 νεκρού στρατιώτες κάνει λόγο το Κίεβο. Η επίθεση έλαβε χώρα την Κυριακή. Οι αυτονομιστές κερδίζουν έδαφος και ισχυρίζονται ότι η κατάληψη του αεροδρομίου στον Ντόνετς είναι θέμα ωρών. Σύμφωνα με το Κίεβο, ο Ουκρανικό στρατό δέχθηκε επίθεση από ρωσικά τα θωρακισμένα. Οι νεκροί στην Ανατολική Ουκρανία ξεπερνούν του 2.600 σε μια σύγκρουση με απρόβλεπτε συνέπειε για την ευρύτερη περιοχή. <Το> Αν υπάρξει μεγάλη κλίμακα στρατιωτική βολή, θα έχουμε πόλεμο. <Το> μια γενικευμένη σύραξη μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. <Το> Η νίκη τη Μόσχα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, γιατί θα υπάρξει ανταρτοπόλεμο. Είναι πολλοί εκείνοι που θα υπερασπιστούν την πατρίδα του παίρνοντα τα όπλα. Πρόκειται καμία δύσκολη πορεία που καμία από τι δύο χώρε δεν νομίζω ότι θέλει να ακολουθήσει, λέει ο κυβερνήτη τη επαρχία του Ντόνετσκ. Στη Γερμανία μεταφέρθηκαν με στρατιωτικό αεροσκάφο 20 τραυματίε μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια του. Οι περισσότεροι από αυτούς κατέφυγαν στη Ρωσία.